Στην ομιλία μου, όπως βλέπετε, θα περιγράψω το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η αραβική φιλοσοφία και στη συνέχεια θα μιλήσω για τον Αβερόη και, και τη μέθοδο που ακολούθησε στο σχολιασμό της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Στο θέατρο της ιστορίας, στα τέλη του 7ου αιώνα, ένας νέος λαός έρχεται να πρωταγωνιστήσει, καταλαμβάνοντας το χώρο μεγάλου μέρους των κτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι Άραβες. Να βάλουμε και το χάρτη, να τα βλέπετε. Εμπνεόμενοι από τη νέα τους θρησκεία, απλώνονται σε μεγάλο μέρος της Μεσογείου και της Ασίας. Συγκεκριμένα, η επικράτειά τους απλώνεται, όπως το βλέπετε, από τη Μεσόγειο ως τον Ινδικό ωκεανό, αλλά και από τη Μαύρη Θάλασσα ως τις Ινδίες και την Κίνα. Αυτός είναι ο κόσμος του Ισλάμ. Από την έκταση και μόνο, καταλαβαίνουμε ότι οι Άραβες βρίσκονται στο σταυροδρόμι ποικίλων πολιτισμών, μαζί με τους οποίους θα αναπτύξουν το δικό τους. Χρονικά, η ανάπτυξη της αραβομουσουλμανικής του αραβομουσουλμανικού πολιτισμού κυμαίνεται σε γενικές γραμμές από τον 8ο μέχρι το 13ο αιώνα, το κύριο κομμάτι του. Τα κύρια συνθετικά αυτού του πολιτισμού, τους πρώτους αιώνες, οι πιο δραστήρια ζήμοι του θα παραμείνουν σύμφωνα με την ίδια τη λογική της κατάκτησης, από τη μία το συριακό στοιχείο ή ακριβέστερα το συροαιγυπτιακό και από την άλλη το περσικό. Και οι δύο αυτοί πολιτισμοί υπήρξαν σε διαφορετικό βαθμό φορείς του ελληνισμού. Τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του Ισλάμ, τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, ο ενθουσιασμός που ακολουθεί τη νέα διδασκαλία δεν αφήνει χώρο στο διαλογισμό και τη φιλοσοφία. Στη διάρκεια όμως ήδη του επόμενου αιώνα, η συζήτηση που ξεκινάει όσον αφορά τη διαμόρφωση του δόγματος, οδηγεί στην προσπάθεια κατανόησης και ερμηνείας του Κορανίου. Τα ερωτήματα που καλούνται οι σχολαστικοί θεολόγοι να δώσουν απαντήσεις επικεντρώνονται κυρίως στις θέσεις της θείας δικαιοσύνης και της ευθύνης του ανθρώπου, συγκεκριμένα αν υπάρχει ελευθερία βούλησης ή η μοίρα καθορίζεται από την τύχη κάθε ανθρώπου, οπότε ο ίδιος δεν είναι απόλυτα υπεύθυνος. Επίσης, ερωτήματα όπως ποια είναι τα κατηγορήματα του Θεού, ο κόσμος δημιουργήθηκε ή υπάρχει αιώνια, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις διάφορες θεολογικές σχολές που διαμορφώνονται. Αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν χωρίς τη βοήθεια της φιλοσοφίας και ειδικότερα της τέχνης του συλλογισμού και της επιχειρηματολογίας. Χρειάζονται λοιπόν οι μουσουλμάνοι θεολόγοι τη διαλεκτική μέθοδο. Παράλληλα, η επαφή των Αράβων με τους χριστιανούς Σύριους και Χαλδαίους, όπου η ελληνική γραμματεία ήταν ανεπτυγμένη, τους έφερε σε επαφή με την ελληνική φιλοσοφία. Αυτό οδήγησε τους Άραβες στη μελέτη της αριστοτελικής φιλοσοφίας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Όπως όλοι ίσως γνωρίζουμε, αυτή την περίοδο της μουσουλμανικής ιστορίας χαρακτηρίζεται από ένα τεράστιο σε όγκο και σε σημασία για τον ανθρώπινο πολιτισμό μεταφραστικό κίνημα. Αυτό το κίνημα και η έξαρση της ανάπτυξης των επιστημών και της φιλοσοφίας παραλληλίζεται αναλογικά από πολλούς ιστορικούς με τη Δυτική Αναγέννηση. Και ενώ και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μία στροφή στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό, η διαφορά είναι ότι για τους Άραβες αυτή η ενασχόληση είχε και πρακτικούς λόγους. Αναζητούν τα εργαλεία εκείνα που θα τους επιτρέπουν να επιχειρηματολογούν, όπως είπαμε, στις μεταξύ τους διενέξεις θρησκευτικές και πολιτικές. Γι' αυτό στρέφονται κατά πρώτον στον Αριστοτέλη και το έργο του «Το Όργανο». Ένα έργο όχι φιλοσοφικό, αλλά κυρίως επιστημονικής μεθοδολογίας, στο οποίο ο Αριστοτέλης διατυπώνει τους τρόπους συλλογισμού και την τέχνη της επιχειρηματολογίας σε συστηματική βάση. Διατυπώνονται δηλαδή οι αρχές της λογικής. Να επισημάνω εδώ ότι ο όρος «λογική» εισάγεται από τους στοϊκούς. Ο Αριστοτέλης, αν και θεωρείται ο πατέρας της λογικής, ουδέποτε χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο. Συνεπώς, για να επανέλθουμε, το μεταφραστικό κίνημα που συντελείται στον αραβομουσουλμανικό κόσμο γίνεται οργανωμένα, έχει λόγο και στόχο. Βεβαίως, εκτός από τη λογική, οι Άραβες ενδιαφέρονται για τη φυσική φιλοσοφία, την αστρονομία και γενικώς για όλες τις επιστήμες, των οποίων κυρίαρχος είναι η φιλοσοφία. Γι' αυτό και θα υπάρξει μία έξαρση φιλοσοφικού διαλόγου μεταξύ των Αράβων διανοητών. Αυτός ο διάλογος έχει ως συνέπεια την εισαγωγή νέων φιλοσοφικών θέσεων
οι οποίες με τη σειρά τους, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, θα επηρεάζουν τη Δύση, όπου θα συνεχιστεί ο διάλογος των πολιτισμών πια. Να σημειώσω εδώ ότι τη φιλοσοφία που αναπτύχθηκε στην επικράτεια του Ισλάμ την ονομάζουμε αραβική και όχι μουσουλμανική. Δεδομένου ότι αυτοί που παράγουν την αραβική φιλοσοφία δεν είναι μόνο μουσουλμάνοι, αλλά είναι και χριστιανοί, Άραβες και Εβραίοι, όπως ο Μαϊμονίδης. Και δεύτερον, το κέντρο βάρους δεν είναι η θρησκεία το Ισλάμ, αλλά η φιλοσοφία, που είναι κυρίως ελληνική. Επίσης, η γλώσσα μιας τεράστιας επικράτειας από το Χουρασάν ως την Ανδαλουσία, στην οποία οι συγγραφείς εκφράζουν τη σκέψη τους, είναι η αραβική. Η αραβική φιλοσοφία ξεκινάει με τον Αλκίντι. Να τη εδώ. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι Άραβες φιλόσοφοι. Η αραβική φιλοσοφία ξεκινάει με τον Αλκίντι και τον Αλφαράμπι και εξελίσσεται από τον Αβικένα στον Αβερόη με μία απευθεία σύνδεση. Οι Άραβες διανοητές που μελέτησαν και σχολίασαν την ελληνική φιλοσοφία ονομάστηκαν Φαλασίφα, που είναι μεταφορά του ελληνικού όρου φιλόσοφος. Σε όλες τις γλώσσες η φιλοσοφία είναι ελληνική. Ήδη από τον 8ο αιώνα, όπως αναφέραμε παραπάνω, τα έργα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, καθώς και οι παραφράσεις Ελλήνων σχολιαστών, ήταν γνωστά στον αραβικό κόσμο. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στο φιλοσοφικό τοπίο που διαμεσολαβεί μεταξύ 3ου π.Χ. αιώνα που έζησε ο Αριστοτέλης και 12ου μετά Χριστόν που έζησε ο Αβερόης, γιατί ας μην ξεχνάμε γι' αυτό το άλμα. Σε αυτό το άλμα αναφερόμαστε. Αμέσως λοιπόν μετά το θάνατο του Αριστοτέλη, συνεχιστές και σχολιαστές του μελετούν και σχολιάζουν τα έργα του. Αυτοί είναι οι Έλληνες σχολιαστές και τα έργα του συνήθως τα ονομάζουμε παραφράσεις. Στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να αποδώσουν την αριστοτελική κοσμοθεωρία, εισάγουν νέες έννοιες και μία ορολογία που γεννά ασάφειες. Κυρίως στη μελέτη της νοητικής διαδικασίας, οι ερμηνείες και η ορολογία που εισηγούνται οι Έλληνες σχολιαστές θα επηρεάζουν και θα προβληματίσουν τους Άραβες μελετητές του Αριστοτέλη. Παράλληλα, ο ίδιος ο χώρος στον οποίο κατέλαβαν οι Άραβες και οι πολιτισμοί με τους οποίους έρχονται σε επαφή είναι ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Οι Έλληνες σοφοί είτε είναι Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, είτε ο Εμπεδοκλής και ο Πυθαγόρας, χωρίς κάποια χρονολογική διάκριση μεταξύ τους, παρουσιάζονται ως παραλλαγές του νεοπλατωνισμού. Δίπλα σε αυτά τα ονόματα βρίσκεται ο μυθικός Ερμής, δηλαδή ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, που είναι ελληνική παραλλαγή του Αιγύπτιου θεού Θόθ, με τις απόκριφες διδασκαλίες του, αλλά και οι διδασκαλίες του ζωροαστρισμού, των Σαββαίων και των Βουδιστών. Κυρίως όμως, στα θέματα της επιστήμης και της φιλοσοφίας, οι Άραβες διανοητές μαγεύονται από τον ελληνικό πολιτισμό και αναζητούν τα έργα εκείνα που θα τους βοηθήσουν να προάγουν τις επιστήμες. Έτσι, η αραβική φιλοσοφία πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον διαποτισμένο από τον Αριστοτελισμό και τον Νεοπλατωνισμό. Κυρίως όμως από τον Νεοπλατωνισμό, που είναι ίσως η μεγαλύτερη και σίγουρα η μακροβιότερη φιλοσοφική κίνηση των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων και της πρώτης Βυζαντινής περίοδου. Ως όρος εισάγεται εκ των υστέρων τις αρχές του 19ου αιώνα για να διαχωρίσει τη διδασκαλία του Πλάτωνα από εκείνη του Πλωτίνου. Στη μακροχρόνια πορεία του νεοπλατωνισμός προσπάθησε να συνθέσει την αριστοτελική με την πλατωνική θεωρία κυρίως στον τομέα της οντολογίας. Διαδέχεται τους στοϊκούς και τους επικούριους και γίνεται η γέφυρα μεταφοράς των ιδεών της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Ισλάμ, το Βυζάντιο και τη Λατινική Δύση. Αυτή η παράδοση χαρακτήρισε ουσιαστικά τους Άραβες φιλοσόφους και τον τρόπο που προσέλαβαν την αριστοτελική κοσμοθεωρία. Συνεπώς, είτε αριστοτελικοί είτε πλατωνιστές οι Άραβες φιλόσοφοι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανήκαν στον νεοπλατωνισμό του Ισλάμ. Σε αυτή τη σύνθεση ο Αριστοτέλης υπέστη τις περισσότερες απώλειες. Έχει αναμειχθεί με τον Πλωτίνο, συμφιλιώνεται με τον Πλάτωνα, θεωρήθηκε μαθητής του Ερμή και μάλιστα χαιρετίζεται ως σεβάσμιος μονοθεϊστής σοφός. Με το ξεκίνημα της συστηματικής μελέτης της φιλοσοφίας, δηλαδή με τον Αλκίντι, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της αραβικής φιλοσοφίας, δημιουργείται η ανατολική περιπατητική αριστοτελική σχολή.
της οποίας χαρακτηριστικό είναι ο νεοπλατωνικός αριστοτελισμός. Τι γίνεται εδώ? Ο Πλάτωνας, στον οποίο αναφέρονται είτε ρητά είτε αόριστα Αλφαράμπη, Αβικένας, Αβενπάσα και Αβερόης, είναι ο Πλάτωνας του Πλωτίνου. Ο Αριστοτέλης επίσης διαβάζεται και κατανοείται με τη βοήθεια των νεοπλατωνικών σχολιασμών του, με αποτέλεσμα η ερμηνεία του Αριστοτέλη να αποκτά πολλά νεοπλατωνικά στοιχεία. Έτσι, ενώ ο αραβικός νεοπλατωνισμός θέλει να συνθέσει φιλοσοφικά συστήματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, στην ουσία είναι μια σύνθεση της θεωρίας του Αριστοτέλη με τον νεοπλατωνισμό. Την περίοδο που η περιπατητική φιλοσοφία πλησίαζε προς την παρακμή της στην Ανατολή, αρχίζει η αναδική της πορεία στην Αραβική Δύση και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία, που είναι το κόκκινο κομμάτι. Το άλλο είναι το Ισλάμ, το κόκκινο είναι η Ανδαλουσία. Στην Ανδαλουσία, όπως ονομάζεται το αραβικό κομμάτι της Ισπανίας και στη δυτική περιοχή της Βόρειας Αφρικής, δηλαδή στις περιοχές δυτικά του Νείλου. Εκεί διέπρεψε ο Αβερόης, ο οποίος ζει στην Κόρδοβα. Ο Αβερόης προέρχεται από οικογένεια δικαστών και απέκτησε εξαιρετική μόρφωση στην Ισλαμική παράδοση, παραδοσιακή επιστήμη της θεολογίας και του δικαίου. Επίσης, σπούδασε αραβική λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες, ιατρική και φιλοσοφία, υπήρξε καδής, δηλαδή δικαστής, στη Σεβίλη και μέγας καδής στην Κόρντομπα, προσωπικός γιατρός του Αλμοάδη Χαλίφη Αμπού Ιακούμπ Ιούσουφ, φιλόσοφος και υπομνηματιστής του Αριστοτέλη. Είναι δηλαδή μια πολυσχηδής προσωπικότητα, μια αναγεννησιακή μορφή. Έχει σημασία να αναφερθούμε στο περιβάλλον και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δρά ο Αβερόης, πριν πούμε για το έργο του. Γιατί στο Ισλάμ, όπως και σε όλο το δυτικό μας αιώνα, η θρησκεία δεν άφηνε πάντα χώρο και ελευθερία στη φιλοσοφία. Στην Ισπανία, λοιπόν, κυριαρχεί το κίνημα των Αλμοάδων, οι οποίοι υποστηρίζουν τη θεολογική σχολή των Μουτάζιλα. Αυτή η σχολή πρεσβεύει τον απόλυτο μονοθεϊσμό, είναι μια ισλαμική σχολή θεωρητικής θεολογίας που αναπτύχθηκε από τον 8ο στο 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Ακολουθεί μια πολιτική θρησκευτική μεταρρύθμιση που είχε απήχηση στη μουσουλμανική Ισπανία με κύριους υποστηρικτές τους Βερβέρους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της σχολής, και αυτό είναι το ενδιαφέρον για μας, είναι ότι στηρίζεται στη λογική ανάλυση για την ερμηνεία των ιερών κειμένων και χρησιμοποιεί τη λογική μέθοδο στην άσκηση της δικαστικής πρακτικής. Γι' αυτό οι Μουτάζιλα ονομάστηκαν ορθολογιστές του Ισλάμ. Συνεπώς, οι Αλμοάδες ηγέτες επιτρέπουν την κριτική ερμηνεία και όχι μόνο τη φιλολογική των κορανικών κειμένων. Αυτή η πνευματική ανεκτικότητα είναι σημαντική, δεδομένου ότι η λογική προσέγγιση των θεολογικών θεμάτων όθησε στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας και επέτρεψε να συνυπάρξει με τη θεολογία. Σας παραθέτω μία ιστορία την οποία αφηγεί το ίδιος ο Αβερόης για να κατανοήσουμε τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν μεταξύ θεολογίας και φιλοσοφίας στο Ισλάμ και όχι μόνο. Στη σκηνή παρίσταται ο Χαλίφης της Κόρντομπα, Αμπού Ιακούμπ Ιούσουφ, ο Ίμπνου Τουφάιλ, που είναι ένας φιλόσοφος και βεζίρι στην αυλή του Χαλίφη, και ο Αβερόης. Αφηγείται λοιπόν ο Αβερόης. Όταν μετά από πρόσκληση του πρίγκιπα των πιστών Αμπού Ιακούμπ πήγα στο παλάτι, τον βρήκα μόνο του με τον Αμπουμπάκρ ίπνε του Φάιλ. Ο Αμπουμπάκρ άρχισε να με εξυμνεί στον πρίγκιπα, ο οποίος με ρώτησε ποια είναι η γνώμη τους, αναφερόμενος στους φιλοσόφους, για τους ουρανούς, είναι όλοι ή δημιουργήθηκαν. Σύγχυση και φόβος με κατέλαβαν και άρχισα να δικαιολογούμε και να αρνούμε ότι έχω φιλοσοφικές γνώσεις. Αλλά ο πρίγκιπας των πιστών κατάλαβε τους φόβους μου και τη σύγχυση. Και απευθυνόμενος στον Αμπού Ιακούμπ, άρχισε να συζητάει το ερώτημα που μου έθεσε, αναφέροντας τις θέσεις του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και των φιλοσόφων, αναφέροντας παράλληλα και τις ενστάσεις των μουσουλμάνων διανοητών κατά αυτών των θέσεων. Και συνέχισε όσο του μίλησα κι εγώ και έμαθε τις ικανότητές μου ως προς το αντικείμενο. Και όταν ολοκλήρωσα, παρήγγειλε δώρα για μένα, χρήματα, ένα πανέμορφο ένδυμα τιμής και ένα άλογο. Ευχαριστημένος λοιπόν ο Αμπού Ιακούμπ από τις γνώσεις του Αβερόη, του ζήτησε να σχολιάσει τα βιβλία του Αριστοτέλη και των σχολιαστών του και να τα ερμηνεύσει έτσι ώστε να είναι ευκολότερο στον κόσμο να κατανοήσει την αριστοτελική κοσμοθεωρία.
Αρχίζει λοιπόν το ερμηνευτικό έργο του Αλβερόη. Συγγνώμη. Ωστόσο, ο Αλβερόης δεν γνωρίζει ελληνικά. Ένα κέριο ερώτημα για τους μελετητές της αλβερωικής σκέψης είναι τι διαβάζει ο Αλβερόης. Η έρευνα δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει από την πηγή. Ο Αλβερόης, μη γνωρίζοντας ελληνικά, εξαρτάται από τις αραβικές μεταφράσεις. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι στην Κορδού και στο Τολέδο υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν ελληνικά εξίσου καλά με τα αραβικά. Όπως επί παραδείγματι αναφέρεται κάποιος μοναχός Νικόλαος, ο οποίος ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην αυλή του Χαλίφη. Επίσης, είναι βέβαιο ότι ο Αλβερόης χρησιμοποιεί πλέον της μίας μετάφρασης για να μπορέσει να συγκρίνει και να εντοπίσει τυχόν λάθη. Αυτό το γνωρίζουμε γιατί ο ίδιος αναφέρει στα κείμενά του σε άλλη μετάφραση ή σε δεύτερη μετάφραση. Δεν γνωρίζουμε, αλλά το πιθανότερο είναι ο Αλβερόης δεν είχε υπόψη του όλες τις μεταφράσεις του Αριστοτέλη ή των σχολιαστών του που έγιναν σε αραβικά, δεδομένου ότι ήταν απομακρυσμένος από τα κέντρα μεταφράσεων, τη Βαγδάτη και το Κάιρο. Με ποιο τρόπο λοιπόν ο Αλβερόης κατανοεί τη θεωρία του Αριστοτέλη? Σύμφωνα πάλι με τις πηγές, αλλά και τις αναφορές του ίδιου, φαίνεται ότι μελετάει όλους τους σχολιαστές που έχει στα χέρια του. Για να ελέγξει αν η μετάφραση είναι αξιόπιστη, ο Αλβερόης ακολουθεί μια συστηματική μέθοδο. Συγκεκριμένα, προσεγγίζει τα κείμενα κριτικά, με μία μέθοδο που περιέχει τρία στάδια. Πρώτα συγκρίνει περισσότερες από μία μεταφράσεις και σημειώνει τις διαφορές μεταξύ των αντιγράφων. Δεύτερον, επισημαίνει τα λανθάνοντα του χειρογράφου, τα οποία μπορεί να έχουν σημειωθεί από τον μεταφραστή και τα συμπληρώνει, πράγματα που λείπουνε. Βασιζόμενος είτε σε άλλη μετάφραση, είτε ορισμένες φορές στη δική του γνώση της αριστοτελικής δασκαλίας. Τέλος, κρίνει όπου το κείμενο είναι ασυνάρτητο ή δυσνόητο και προτείνει μια εναλλακτική ανάγνωση, χωρίς να διστάσει να επανασυστήσει το κείμενο σύμφωνα με αυτά που κατανοεί, και το αξιοσημείωτο είναι ότι συμβαίνει να μην ξεφεύγει από το κείμενο του Αριστοτέλη. Ως υπομνηματιστής, δεν προσκολάται ποτέ σε μία παράγραφο, απομονώνοντάς την για να τη σχολιάσει, αλλά την εντάσσει μέσα στο σύνολο τόσο καλά, ώστε ο σχολιασμός του να είναι πάντα οργανωμένος και τεκμηριωμένος. Ως εκ τούτου, είναι αδιαφυσβήτητες οι γνώσεις του Αλβερόη στην αριστοτελική φιλοσοφία, οι οποίες καλύπτουν όλη την πορεία της εξέλιξής της μέσα από τους Έλληνες και τους Άραβες υπομνηματιστές. Αυτό φαίνεται από τις παραπομπές που κάνει στα υπομνήματά του, αποδίδοντας κάθε ερμηνεία στον εισηγητή της, αλλά και από την ικανότητά του να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει τις θέσεις του σταγυρίτη από τις ερμηνείες των σχολιαστών και των θεολόγων. Το πρόγραμμα του Αλβερόη για την εκπόνηση της μελέτης αριστοτελικής κοσμοθεωρίας περιστρέφεται κυρίως γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας και το κύριο μέλημα του Αλβερόη είναι να αναδείξει την αριστοτελική φιλοσοφία απαλλαγμένη από ερμηνείες ξένες ως προς το σύστημά του. Ως υπομνηματιστής διαβάζει το αριστοτελικό κείμενο σύγχρονό του κείμενο, το οποίο δεν επιδέχεται συμπληρώσεις, διορθώσεις ή καινοφανείς ερμηνείες. Κύριο μέλημά του είναι να εντοπίσει τις νέες φιλοσοφικές θέσεις που εισάγονται, κυρίως από τις ερμηνείες των Ελλήνων σχολιαστών, του Αλέξανδρου Αφροδυσία και του Θεμίστιου. Επιχειρεί να επισημάνει τις ερμηνείες των Αράβων φιλοσόφων Αλκίντι, Αλφαράμπι και Αβικένα, οι οποίες απομακρύνονται από την αριστοτελική σκέψη, λόγω της ανάμειξής τους με νεοπλατωνικές θέσεις, και στρέφεται κυρίως κατά του αβικενικού νεοπλατωνισμού. Πιστεύει ότι ο Αβικένας και άλλοι νεότεροι σχολιαστές όπως ο Αβενπάσε παρερμήνευσαν την αριστοτελική θεωρία, με αποτέλεσμα οι ερμηνείες τους να διαφοροποιούν ενοιολογικά το πρότυπο κείμενο. Ειδικότερα πιστεύει ότι οι νέες ερμηνείες διαφοροποιούν την νοηματική χρήση των αριστοτελικών όρων. Είναι λογικό στους αιώνες που μεσολαβούν μεταξύ του Αριστοτέλη και του Αλβερόη, οι φιλοσοφικοί όροι να έχουν εμπλουτιστεί και σύμφωνα με τις νέες οπτικές των σχολών που δημιουργούνται σύν τον χρόνο, να αποκτούν και διαφορετικά νοήματα. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τον Αλβερόη, γιατί όπως λέει ο ίδιος, οι λέξεις για τη μεταφυσική είναι ό,τι τα αντικείμενα μιας επιστήμης σε σχέση με την επιστήμη που τα μελετά.
Δεν έχουν κάτι άλλο οι μεταφυσικοί φιλόσοφοι παρά τους όρους. Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος του Αβερόη αφορά το διαχωρισμό της φιλοσοφικής θεωρίας από το θεολογικό δόγμα. Θέλει να επιβάλλει την αριστοτελική λογική ως μέθοδο, όχι μόνο στο πεδίο της φιλοσοφίας, αλλά και στην άσκηση της νομικής επιστήμης. Όμως, θέλει να διαχωρίσει τη φιλοσοφία από τη θεολογία. Πιστεύει ότι για να αναδειχθεί η αριστοτελική λογική πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση του ισλαμικού δόγματος με την αριστοτελική φιλοσοφία. Υποστηρίζει ότι το φιλοσοφικό επιχείρημα διαφέρει ουσιαστικά από το δόγμα. Γιατί, όπως λέει ο ίδιος, αν και η αλήθεια είναι μία, είτε εκφέρεται μέσα από τη φιλοσοφική θεωρία είτε μέσω του δόγματος, ωστόσο διαφέρει ο τρόπος εκφοράς του. Δεδομένου ότι ο θεολογικός λόγος απευθύνεται στη μάζα. Πρέπει να είναι απλός και κατανοητός και γι' αυτό χρησιμοποιεί αλληγορίες. Ενώ η φιλοσοφία απευθύνεται σε αυτούς που ασκούν τη λογική επιστήμη στη μορφωμένη ελίτ. Επιμένει ότι η εγκυρότητα της αριστοτελικής φιλοσοφίας πρέπει να ερευνηθεί αναφορικά με τη λογική συνέπεια που παρουσιάζει ως φιλοσοφικό σύστημα και όχι με βάση τη συμφωνία της ή την παρέκκλησή της με το δόγμα. Προσπαθεί δηλαδή να προστατεύσει το φιλοσοφικό σύστημα από δογματικές κριτικές. Σε αυτό το πλαίσιο ασκεί πάλι κριτική στον Αβικένα, που θεώρησε τη διδασκαλία του Αριστοτέλη ανοιχτή σε κάθε δυνατή ερμηνεία, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του φιλοσοφικού λόγου σε θεολογικό. Ο κύριος όγκος των έργων που κληροδότησε, ο Αβερόης Ανατολή και Δύση, είναι τα υπομνήματα που έγραψε στα έργα του Αριστοτέλη, τα οποία ως κόρπους το μεσαίωνα ονομάστηκαν Αριστοτελική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Αβερόης σχολίασε σχεδόν το σύνολο των έργων του Αριστοτέλη. 5 από αυτά τα σχολίασε με 3 διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι διακρίνονται, αυτοί οι τύποι σχολιασμού, σε επιτομές ή μικρά σχόλια, σε παραφράσεις ή μεσαία σχόλια και σε αναλυτικά σχόλια. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αναφέρεται μόνο στην έκταση των κειμένων, αλλά κυρίως στον τρόπο προσέγγισης του αριστοτελικού έργου. Η μέθοδος του τριπλού σχολιασμού χρησιμοποιείται ήδη από τον Αλφαράμπη και είναι η συνέχεια της μεθόδου της Αλεξανδρινής σχολής. Από τις εισαγωγές του Αβερόη στα σχόλια, μαθαίνουμε τη χρησιμότητα του τριπλού σχολιασμού. Ο ίδιος μας λέει ότι στα μικρά σχόλια θα παρουσιάσει περιληπτικά τις επιστημονικές θέσεις του Αριστοτέλη και τα πιο σημαντικά σημεία του εκάστοτε έργου του. Στα μέσα σχόλια δηλώνει ότι ανασχηματίζει και αναδιαμορφώνει το αριστοτελικό κείμενο ώστε να παρουσιάσει συστηματοποιημένο και πλέον κατανοητό, αφού πρώτα εντοπίσει και λύσει προβλήματα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σύγχυση. Δηλαδή, στα μέσα σχόλια καθαρίζει το κείμενο από τις ξένες εννοιολογήσεις. Τέλος, στα αναλυτικά σχόλια, ο σχολιασμός γίνεται λέξη προς λέξη. Καταλαβαίνουμε γιατί όγκο έργου μιλάμε. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο Αβερόης κατανόησε, ερμήνευσε και ανάλυσε την αριστοτελική θεωρία καλύτερα από οποιονδήποτε σχολιαστή του Αριστοτέλη. Στον κύκλο των Αράβων φιλοσόφων, ο Αριστοτέλης αποκαλείται πρώτος φιλόσοφος και ο Αβερόης εξέχων υπομνηματιστής, τίτλο που διατήρησε και στη Λατινική Δύση. Ως υπομνηματιστής, ο Αβερόης θα καθορίσει την ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας. Στα πρώτα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Δύσης, στην Πολώνια και το Παρίσι, υπήρξε μία πνευματική κίνηση, οι οπαδοί της οποίας ονομάστηκαν Αβεροϊστές. Και αυτοί πίστευαν ότι η υψηλότερη ενσάρκωση του πνεύματος είναι ο Αριστοτέλης και ο πιο πιστός ερμηνευτής του έργου του Αβερόης. Ο δυτικός κόσμος γνώρισε τον Αριστοτέλη κυρίως μέσα από τα σχόλια του Αβερόη. Ο Αλέν ντε Λιμπερά αναφέρει ότι ο μεσαιωνικός αριστοτελισμός δεν θα μπορούσε να έχει ύπαρξη χωρίς το σχολιασμό του Ανδαλουσιανού φιλοσόφου. Στην ιστορία της αριστοτελικής παράδοσης, ο Αβερόης κατέχει κεντρική θέση. Μέσω του Αβερόη, οι μελετητές του Μεσαίωνα απέκτησαν πρόσβαση σε εσωτερικές ερμηνείες, ελληνικές, αραβικές ή ανδαλουσιανές, νεοαριστοτελικές ή νεοπλατωνικές. Ο Αβερόης δεν έχει οπαδούς ή συνεχιστές στη μουσουλμανική αυτοκρατορία. Αντίθετα, στη Δύση οι οπαδοί και οι επικριτές του απαρτίζουν ένα λαμπερό γαλαξία, Μαϊμονίδης, Σιγκέρ ντε Μπαρντάν, Αλβέρτος Ομέγας και ο Θωμάς ο Ακινάτης. Είναι μερικοί από αυτούς.
Ιδιαίτερα ο Θωμάς ο Ακινάδης, ο οποίος είναι δομινικανός θεολόγος και φιλόσοφος, μελέτησε σε βάθος την αβεροϊκή σκέψη, προκειμένου να στηρίξει το πρόγραμμά του, το οποίο έχει δύο αποδέκτες. Θέλει να αποδείξει στον αβεροϊστή ότι είναι απαραίτητη η ιερή θεολογία και στο φραγκισκανό ότι είναι απαραίτητη η επιστημονικότητα της ιερής θεολογίας. Προσπαθεί δηλαδή να εξισορροπήσει και αυτό το δόγμα με τη φιλοσοφική λογική. Κλείνοντας να προσθέσω ότι ο Αβερόης, εκτός από υπομνηματιστής του Αριστοτέλη, είναι και συγγραφέας πολλών συγγραμμάτων και δοκιμίων σε διάφορους τομείς της επιστήμης και της θρησκείας. Εντυπωσιάζεται από την ελληνική φιλοσοφία, θέλει όμως να μείνει πιστός στις παραδόσεις της θρησκείας του. Είναι αφέντης του εκλεκτικισμού, αυτή η τυπικά ισλαμική τέχνη της διανοητικής αλχημίας, να μετατρέπει ιδέες από διαφορετικές πηγές σε ένα αρμονικό όλο. Είναι ο μόνος που προσπάθησε να εναρμονίσει το σουνίτικο Ισλάμ με την αραβοελληνική φιλοσοφία. Επίσης, να σημειώσω ότι όλα όσα αναπτύξαμε ως τώρα ισχύουν για την κλασική περίοδο της αραβικής φιλοσοφίας. Η μετακλασική περίοδος χαρακτηρίζεται από την ισλαμική φιλοσοφία. Συγκεκριμένα, στη μετακλασική περίοδο, η οποία ξεκινάει μετά το θάνατο του Αβερόη, επιβιώνει μόνο η ισλαμική φιλοσοφία, μια φιλοσοφία που πλέον γίνεται πιο συμβατή με την ισλαμική παράδοση. Ήδη, προς το τέλος της ζωής του, ο Αβερόης έχει πέσει σε δυσμένη από τους Αλμοάδες και εξορίστηκε στο Μαρακές. Και αν και αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα, ωστόσο ήταν πλέον αργά για τον ίδιο, όσο και για την αραβική φιλοσοφία, η οποία έπεσε σε δυσμένη στη μουσουλμανική κοινότητα. Σας ευχαριστώ.